Να χαιρετήσουμε τον φιλό Κύπρο Ρουσουνίδη, τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Χθες ήταν η Γενική Συνέλευση, σημαντοδότησε και την αποχώρηση του Χάρη Λοϊζίδη έπειτα από 20 χρόνια στο τιμόνι του Συνδέσμου μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης. Κύριε Ρουσουνίδη, σας χαιρετώ. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Απολογούμαστε για την καθυστέρηση. Αντιλαμβάνομαι ότι εκκρεμεί μια άλλη υποχρέωσή σας, αλλά θα ήθελα να τα πούμε λίγο. Προβλήμα. Νομίζω είμαστε καλά και είμαστε οριακά, αλλά μια χαρά. Λοιπόν. Λέτε, ναι, όντως, εχθές είχαμε την ετήσια μας Γενική Συνέλευση. Μετά από τον κορονοϊό, είναι η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που έχουμε κάνει. Και όντως ήταν έτσι συγκινητικό το κλίμα, σηματοδότησε και την αποχώρηση μετά από 2 δεκαετίες, μετά από 20 χρόνια του τέως πλέον Προέδρου Χάρη Λοϊζίδη. Έχετε πλαφόν, κύριε Ρουσουνίδη, ή ήταν το επιθυμούσε ο κύριος Λοϊζίδης? Πλαφόν θητείο. Όχι, ο ίδιος ο Χάρης Λοϊζίδης έχει πάρει αυτή την απόφαση. Προσπαθήσαμε να τον αποτρέψουμε βέβαια, διότι είναι ευρέως έτσι παραδεκτό ότι έκανε σπουδαία δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και άφησε ανεξίδηλο το σημάδι του στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, όχι μόνο στον ΠΑΣΙΞΕ. Βεβαίως τον διαδέχεται τώρα ο αγαπητός πρόεδρος Χάνος Μιχαηλίδης, ο οποίος νομίζω η πορεία του στο επιχειρήν το τουριστικό στα τουριστικά γίγνεσθε, αλλά και η πορεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΙΞΕ, διότι ήταν προηγουμένως και πρόεδρος της επαρχίας Πάχου του ΠΑΣΙΞΕ. Νομίζω είναι μια σπουδαία λύση και θα διαδεχθεί επάξια τον Χάρη Λοϊζίδη. Από εκεί και πέρα, στο συνέδριο, νομίζω κύλησε πάρα πολύ καλά. Εξάχθησαν έτσι αρκετά συμπεράσματα. Ναι. Πάντως αυτό που διαπιστώνει ο κ. Ρουσουνίδη είναι και από πλευράς του Υφυπουργού Τουρισμού λιγότερο αισιόδοξη από αυτές που μας έλεγε και εδώ στο στούντιο και ακολουθήσατε εσείς και είπατε λίγο χαμηλά να κρατάμε μικρό καλάθι. Έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό φέτος? Ανήκε από τον Μάιο ότι ήταν έτσι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Βεβαίως, τον Μάιο διαχρονικά είχαμε την κάθοδο των Ρώσων, που ασφαλώς δεν την είχαμε φέτος και νομίζω για τα επόμενα χρόνια δεν πρέπει καν να σκεφτόμαστε οτιδήποτε όσον αφορά τη ρωσική αγορά ή την ουκρανική. Από εκεί και πέρα, είναι σε θετικό βαθμό οι κρατήσεις που έχουν γίνει και οι αφήξεις, οι τουριστικές, είναι πιο ψηλά που πέφτει, ιδιαίτερα και όσον αφορά τα έσοδα. Όμως, εμείς αυτό που λέγαμε... Ναι, αλλά η φετινή χρονιά είναι καλό να τη συγκρίνουμε με την περσινή ή με το 18-19, για να δούμε ουσιαστικά το αντίκτυπο. Πάντοτε συγκρίνουμε με το 19. Ναι. Το 19 ήταν μια χρονιά ρεκόρ, δεν ήταν μια κανονική χρονιά. Έτσι, είχαμε ξεπεράσει και είχαμε φτάσει τότε, αν μου επιτρέπετε, ως το πικ, ας το πούμε, της τουριστικής εισρωής. Μπορεί να σημαίνει ότι αυτό δεν μπορούμε να ξαναπάμε εκεί να το ξεπεράσουμε. Αυτός είναι ο μεσοπρόθεσμος στόχος. Αλλά μετά από 2 χρόνια πανδημίας, μετά από το χτύπημα της ρωσικής αγοράς και τα λοιπά, διότι σε εμάς ήταν το 25% των αφήξεων. Δεν είναι 3 και 2 και 4 όπως είναι σε άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα που είναι τεράστια τουριστική αγορά, αλλά μόνο το 3% ήταν η Ρωσία. Μας ήταν 25%. Δεν μπορεί να υπεκταλυφθεί αυτό μέσα σε 9 μήνες, μέσα σε ένα χρόνο. Θα χρειαστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μεγαλώσουν άλλες αγορές που έχουμε στοχεύσει, που φαίνεται ότι κινούνται με θετικούς ρυθμούς, όπως η Πολωνία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία κτλ. Όλα αυτά είναι μέρος ενός πλάνου. Το πλάνο δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε 3 μήνες. Οι τουριστικές αγορές χρειάζονται χρόνια να δείξουν. Γι' αυτό όλα αυτά που γνωρίζουμε εμείς και λόγω της εμπειρίας μας, αλλά και το τι βλέπουμε και τι ακούμε και με τους τουριστικούς μας εταίρους που έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή, θεωρούσαμε ότι ο πρώτος στόχος για φέτος και θεωρούμε είναι να κάνουμε τη χρονιά καλύτερη από την περσινή. Φαίνεται ότι μπορούμε να το πετύχουμε με μια πολύ πολύ μικρή επιφύλαξη.
Από εκεί και πέρα, όσο πιο ψηλά πάμε, σίγουρα τόσο το καλύτερο. Yeah. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε όμως την προσπάθεια. Τι λένε, κύριε Σουνίδη, σε λίγο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Άρα έχετε πάνω κάτω ενημέρωση πώς θα πάει το καλοκαίρι. Αυτό φαίνεται ότι κινούμαστε καλύτερα. Μάλιστα. Τώρα. Και αυτό κρατάμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να το μεγαλώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα έχουμε και αφήξεις της τελευταίας στιγμής που ανάλογα με την έκταση που θα πάρει αυτό το φαινόμενο, θα δούμε και πού θα καταλήξουμε στο τέλος της σεζόν. Αλλά θεωρώ ότι σαν πρώτο στόχο που έχουμε θέσει, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είμαστε σε θέση να τον πετύχουμε. Ευελπιστούμε όμως να πάμε ακόμα καλύτερα. Ο ιστορικός χωρισμός, κύριε Ρουσουνίδη, το πρωί που συζητούσαμε ότι θα σας φιλοξενήσω, λέγανε εδώ έτσι συνάδελφοι και άλλοι καλεσμένοι ότι θέλουν να μένουμε εντός, έτσι να αφήνουμε εντός και τα χρήματα, αλλά είναι οι τιμές για διαμονή σε παράλληλες περιοχές απαγορευτικές σε πολλές περιπτώσεις. Να σας πω, ακούσαμε πάρα πολλά παράπονα, για παράδειγμα, για την αγορά της Ελλάδας. Ναι. Οπότε, έχοντας κάνει και μια έρευνα και φέτος, όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι είμαστε κατά πολύ πιο φθηνοί, εάν συγκρίνουμε του ίδιου τύπου καταλήμματα, τουριστικά καταλήμματα. Από την άλλη, πρέπει όμως να λέμε και τις πραγματικότητες και νομίζω μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να τις αναγνωρίσει, όπως έχει ακριβήνει το καλάθι του νοικοκυριού, έχει ακριβήνει και το καλάθι του ξενοδόχου, εισαγωγικά. Δηλαδή, έχουμε υπερδιπλασιάστηκε το κόστος ενέργειας, προσωπικού, εφοδιαστικής αλυσίδας, εκατοντάδες χιλιάδες επιτόκια τις αυξήσεις που είχε ο κάθε ξενοδόχος τώρα κτλ. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε δεν μπορούν να κρατήσουν τις τιμές ή να τις χαμηλώσουν. Σίγουρα μια μικρή αύξηση θα υπάρχει και όχι η αύξηση αντίστοιχη με την αύξηση που έχουν τα κόστη, διότι μετά βγαίνει και εκτός ανταγωνισμού. Δεν μπορεί να μεταγγείλεις όλο αυτό το αυξημένο κόστος στον καταναλωτή, στον πελάτη. Ναι. Οπότε θα είναι λίγο αυξημένες οι τιμές. Είναι πιο χαμηλά από άλλες αγορές που γνωρίζουμε. Θεωρώ ότι αρκετοί συμπατριώτες μας θα επιλέξουν και φέτος να κάνουν τις διακοπές τους στο νησί μας. Όπως άλλωστε έχει αυξηθεί αυτό το νούμερο τα τελευταία δύο χρόνια και λέω κορονοϊού, που αναγκαστικά είχαν μείνει στην πατρίδα μας, την ξαναγνώρισαν, αν θέλετε, και είδαν ότι μπορούμε και έχουμε κι εμείς αρκετά καλά τουριστικά καταλήμματα και κρυμμένες ομορφιές και τη βάζουν πλέον στο κάδρο των διακοπών τους. Είναι ένας συνδυασμός. Ναι, κάτι τελευταίο, κύριε Ρουσουνίδη, και πολύ σημαντικό βεβαίως, αυτό που λέμε αν είμαστε ανταγωνιστικοί ή όχι. Αν έχετε αντίκτυπο ακριβώς του όσων έρχονται από τα αεροδρόμια μας, Λάρνακας και Πάφου, και πάνε κατευθείαν στα κατεχόμενα. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Είναι γεγονός ότι το 2019, όταν είχε γίνει μια έρευνα από γνωσμένου κύρους εταιρεία, κατέδειξε ότι περίπου 4% των αφήξεων κατέληγαν τα κατεχόμενα για διακοπές. Ναι. Και περίπου 8% τότε για ημερήσιες εκδρομές. Θεωρώ ότι αυτό το νούμερο σίγουρα έχει αυξηθεί. Νομίζω όλοι μπορούμε πολύ εύκολα να το δούμε πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, είτε για να ταξιδέψουμε είτε για να πάρουμε κάποιους δικούς μας. Βλέπουμε εκεί και λεωφορεία και ταξί κτλ. Το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Δεν είναι πολλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται μια νέα έρευνα, αν θέλετε, κύριε Ρουσουνίδη. Δεν ξέρω αν θα είναι από εσάς. Ήδη έχουμε μιλήσει με το αρμόδιο υπουργείο και θα γίνει, είναι εν εξελίξη, νομίζω, μια έρευνα που θα τέλος του καλοκαιριού θα μας καταδείξει και τα νούμερα. Ποιο είναι το αρμόδιο υπουργείο, το Υφυπουργείο Τουρισμού ή το. Είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού, νομίζω, μαζί με την Hermes Airports, διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πτήσεις που έρχονται μέσω σχεδίων κινήτρων και λεφτά που δίνονται από το Υφυπουργείο και το Υπουργείο Μεταφορών. Και στο τέλος αυτή οι πτήσει, οι μισοί επιβαίνοντες να καταλήγουν στα κατεχόμενα. Οπότε χρήζει έτσι μια ενδοσκόπηση, θα έλεγα. Έτσι ώστε να έχουμε και μετρήσιμο αποτελέσματα για να υπάρξουν οι όποιες στρατηγικές. Μην ξεχνάτε, κύριε Ρουσουνίδη, τα εκατομμύρια που δίνονται στην Hermes, έτσι ως αποζημίωση για την χρήση του Ερτζάν, για όσους πάνε στα κατεχόμενα. Προκειμένου όμως έρχονται από τους διεθνείς αερολιμένες μας και καταλήγουν εκεί. Δηλαδή όλα πρέπει να μπουν ξανά στη σούμα. Έτσι να δούμε πού υπάρχει απώλεια.
Αγαπητή Κάτια, προσπαθούμε να μην δώσουμε διαστάσεις, διότι στο τέλος θα κάνουμε και μόνοι μας ζημιά. Δηλαδή, μα δεν χρειάζεται, κύριε Ρουσουνίδη, και την άλλη φορά που τα λέγαμε και μου λέγατε επίσης εσείς ότι ευτυχώς υπάρχουν αυτές οι εταιρείες που κλείνει εισιτήρια κλπ. Που δεν. Και μου στέλνανε και από το Booking κλπ. Που έχουν ξενοδοχεία στα κατεχόμενα. Δεν τα λέμε μεταξύ μας και δημιουργούμε το πρόβλημα. Είναι εκεί το πρόβλημα και χρειάζεται αντιμετώπιση. Συμφωνούμε απόλυτα. Σας λέω, εμείς θα κάνουμε μια ενδοσκόπηση, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας και να δούμε με τα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε στο χέρι μας πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση καλύτερα. Είναι σίγουρα ανησυχητικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Σας χαιρετώ. Καλά. Καλό υπόλοιπο.